Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Μιχλία Σαριδάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Αναβίωσαν οι πιο δύσκολες στιγμές των 186 ημερών της απαγωγής του Μιχάλη Λεμπιδάκη στη δεύτερη ημέρα της δίκης. Ο αδερφός του Μανώλης αποκάλυψε το SMS που δέχτηκε από τους απαγωγείς με την υπόνοια ότι ο αδερφός του είναι νεκρός, καθώς το μήνυμα έγραφε «Παίξαμε και χάσαμε». Νωρίτερα ένταση επικράτησε στη δικαστική αίθουσα. Παγίδα κατάφερε να στήσει νεαρό αγόρι σε μαθήτρια από την Κρήτη με μια ροζ φωτογραφία που εξέθεσε το κορίτσι ανεπανόρθωτα μέσω του διαδικτύου. Διαβάστε τη σοκαριστική υπόθεση που είχε δει το φως της δημοσιότητας και παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Ώρα Εχμής» της Κρήτη TV. Και απολαύστε μαζί με τα παιδιά σας μια παραμυθένια παράσταση αύριο 5η στις 6 το απόγευμα στο Θεατρικό Σταθμό Ηρακλείου. Πρόκειται για τους Δροσουλίτες, ένα έργο γραμμένο από το Κουκλοθέατρο Κρήτης και εμπνευσμένο από τη μάχη του Φραγκοκάστελου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrete.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.